το Α και το Ρ τραγουδάω και εγώ. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας ήχος, ο Αλφαβήτας. Του άρεσε πολύ να κάνει βόλτες στα σχολεία και να παίζει με τα παιδιά. Η αγαπημένη του τάξη όμως ήταν η πρώτη δημοτικού. Μόλις έμπαινε στην τάξη, τα πρωτάκια ενθουσιάζονταν και φώναζαν χαρούμενα. Ο Αλφαβήτας έκανε σβούρες πολλές και βούιζε όλο το σχολείο. Χτυπούσε δυνατά τα πόδια του κάτω και το ίδιο έκαναν και τα παιδιά. Άνοιγε το στόμα του και από μέσα έβγαιναν του κόσμου τα γράμματα. Η δασκάλα χτυπούσε θυμωμένα τα χέρια της στο τραπέζι. Ο Αλφαβήτας γελούσε μιμούμενο στο χτύπο των χεριών της δασκάλας και όλη η τάξη αντιλαλούσε από τις φωνές. Τα παιδιά γελούσαν έτσι και αυτά με τον ίδιο τρόπο και η δασκάλα καταλάβαινε πως δεν μπορούσε να θυμώσει άλλο μαζί του. Ο Αλφαβήτας τότε έβγαινε από το παράθυρο, πετούσε για λίγο μαζί με τον άνεμο και γυρνούσε ξανά πίσω σφυρίζοντας δυνατά. Τα παιδιά τον μιμούνταν αμέσως. Σφύριζαν πότε γρήγορα, πότε αργά, πότε ψηλά, πότε χαμηλά. Του άρεσε πολύ να ταξιδεύει. Έτσι πετώντας στο διπλανό χωριό, μπήκε στο λαρίγγενο σκόκορα και γύρισε κυκυρίζοντας καμαρωτά. Τρικού, τρικού, τρικού. Μετά πήγε στο μελίσι δίπλα στο σχολείο και μάζεψε μέλι με τις μέλισσες. Γυρνώντας βούιζε όπως εκείνες σαν ήταν στο μελίσι. Πέταξε ψηλά στον ουρανό, χώθηκε σε ένα σύννεφο, το γαργάλισε και εκείνο άρχισε να ψυχαλίζει. Πέταξε ακόμα πιο ψηλά, σε ένα τεράστιο σύννεφο. Αλλά εκείνο θύμωσε τόσο πολύ και βρόντιξε τόσο δυνατά που ο Αλφαβήτας γύρισε έντρομο στην τάξη. Το βράδυ μάζευε όλα τα γράμματα, έφτιαχνε ιστορίες και νανούριζε τα πρωτάκια με τα παραμύθια του.